Παρακαλώ. Με βάση τον κανόνα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον επέβαλε η Τρόικα, αλλά η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανατρέψει τον κανόνα που είχε αποδεχτεί η Τρόικα ένα προς ένα, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση το δικό σας κανόνα, λοιπόν, το 5 φεύγουν, ένα προλαμβάνω, σημαίνει ότι π.χ. το 2018 φύγαν περίπου 10.000 δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιοδοτήθηκαν, mm-hmm. και θα έπρεπε να πάρουμε περίπου 2.000. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Ποιες ανάγκες? Πρώτον, είπατε 1.500 μέσα αμέσως είναι οι αστυνομικοί. Δεύτερον, οι αξιωματικοί στο στρατό, οι λεγόμενες παραγωγικές σχολές που κάθε χρόνο πρέπει να έχεις. Είναι περίπου 3.000 αυτοί. Περίπου 3.000. Τρίτον, λέγατε τόση ώρα και σας ακούγαμε. Με συγχωρείτε, όταν ίσχυε το 1 προς 5 τόσο καιρό, πώς καλυπτόταν οι ανάγκες δηλαδή? Υποκαλυπτόντουσαν. Και σωστά λέτε εσείς τώρα. Και σωστά λέτε κατέρευσε τώρα, ο στρατός τόσα χρόνια. Δεν λέω κατέρευσε, λέω την ανάγκη αναβάθμισης. Και λέω ότι με βάση τις 2.000 προλήψεις που λέτε, μόνο οι παραγωγικές σχολές είναι, τίποτε άλλο. Προχωρώ τώρα. Εμείς εξαγγείλαμε ένα πρόγραμμα για 15.000 προλήψεις στην εκπαίδευση στα 3 χρόνια και φέτος, τώρα που μιλάμε αυτές τις μέρες, έχουμε ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ για 4.500 εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή. Θα τους πάρει τα μαγείρετα κυβέρνηση? Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν στην ειδική αγωγή που δεν έχουν γίνει ποτέ μόνιμοι διορισμοί? Ποτέ δεν έχουν γίνει. Το ξέρω ως υπουργός παιδείας το θέμα αυτό. Και είχε καταρρεύσει το σύστημα και το αναστήσαμε. Και εκεί καταλαβαίνετε τη δυσκολία τη μεγάλη. Παιδιά δυστυχώς που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και οι οικογένειες σε απόγνωση. Λοιπόν, θα πάρετε 4.500 εκπαιδευτικούς για την ειδική αγωγή τώρα, το 2019. Τότε το κράτος έχει συνέχεια, κύριε Φίλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος έχει μιλήσει για την ειδική αγωγή. Αφήστε τη συνέχεια, και τώρα μιλήσει. Κύριε Χατζηδάκη, αφήστε τι μιλάτε. Συγκεκριμένα μιλάμε. Με βάση τον κανόνα 5 προς 1, θα πάρετε 2.000 συνολικά στο δημόσιο. Μόνο στην ειδική αγωγή σήμερα τρέχει διαγωνισμός και ορθώς είναι δικαίωμα των παιδιών αυτών να έχουν στοιχειώδη φροντίδα από την πολιτεία για 4.500 εκπαιδευτικούς. Θα τους πάρετε ή όχι? Καταρχήν, μην βγάλετε συμπεράσματα από ένα αυθαίρετο αριθμό που είναι καλό το ερώτημα. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Αλλά απαντήστε και μιλάτε ή όχι για ένα χρόνο και λέτε ότι θα κάνουμε 2.000 προσλήψεις. Γιατί τώρα βγήκαν τα μνημόνια. Μετά την εκλογική σας ήττα. Όχι, με συγχωρείτε, δεν βγήκαμε τώρα. Δεν τα ξέρετε καλά. Εγώ δεν τα ξέρω καλά. Ήμουν υπουργός, το ξέρω το θέμα. Δεν πειράζει. Μας έκοβε τους διορισμούς η Τρόικα. Βγήκαμε τον Αύγουστο και το πρώτο που κάναμε ήταν αυτό. Ή τις έχετε εξαγγείλει έτσι χωρίς? Όχι. Και θα έρθουν να σας πούνε, μαζέψτε το. Κάνετε λάθος. Έχει περάσει το πρόγραμμα αυτό, το ένα προς ένα. Έχουν περάσει 4.500 εκπαιδευτικοί για την δική αγωγή φέτος. Έχουν βγει τα κονδύλια και έγινε σήμερα ο διαγωνισμός. Γίνεται διαγωνισμός σήμερα. Λέμε το εξής. Θα τις ακυρώσετε ή θα τις κάνετε? Έχει συνέχεια το κράτος, είπα, και για την ειδική αγωγή έχει μιλήσει ο ίδιος ο Κυριάκος. Τι συνέχεια? Είναι εκτός του. Δεν έχει, τι να σας πω. Ο κανόνας 5 προς 1 δεν τους έχει μέσα τους ανθρώπους. Τους πετάει έξω. Ψέμα, τι αλήθεια είναι αυτό? Εμείς θα έχουμε μία περιοριστική πολιτική στις προσλήψεις και νομίζω ότι είναι έντιμο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θα έχουμε μία περιοριστική πολιτική και θα δώσουμε έμφαση στους τρεις τομείς που σας είπα προηγουμένως. Παιδεία, υγεία και αστυνόμευση. Να το πω όμως αλλιώς. Ας φανταστούμε ότι δεν το κάνουμε και ότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα μεγάλο δημόσιο. Για να συντηρηθεί το μεγάλο δημόσιο θα πρέπει να στραγγίζουμε κάθε μέρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι μεγάλο δημόσιο. Πού θα αυτό που πάει λέμε η χώρα με αυτό το πράγμα? Πώς τα παιδιά θα βρουν θα προοπτική εδώ με πέρα με μια οικονομία λιπόθυμη? Μα δεν είναι λίγες. Εμείς ως κυβέρνηση το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια με εσάς. Αριθμό τακτικού προσωπικού στο δημόσιο 10.000 λιγότερους από αυτούς που παραδώσατε εσείς ως κυβέρνηση. Συμβασιούχους, όχι παραπάνω, είναι το ΕΣΠΑ μέσα. Είναι το ΕΣΠΑ, να ξέρετε κάποιο λογαριασμό. Το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα το δεν ΕΣΠΑ είναι. Το ΕΣΠΑ δεν είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου, είναι απαλού τα χρήματα αυτά. Δεν είναι μόνο τα του ελληνικού δημοσίου. Έχετε πάρει Βέλγους. Λέω λοιπόν. Βέλγους έχετε πάρει. Ακούτε τι λέμε. Με συγχωρείτε. Ποιο είναι το βάρος της δημόσιας δαπάνης? Τρίτον, έχουμε ανάγκη από στελέχωση των νοσοκομείων. Μπορούμε να πάρουμε γιατρούς και άλλο προσωπικό. Συζητούσαμε υποκριτικά το σημείο εδώ πέρα. Στην αρχή έχουμε ανάγκη πάλι για την πώς υγεία, θα είπα. Πάρουμε γιατρούς στα νοσοκομεία και νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό για να λειτουργούν τα νοσοκομεία όταν λέτε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από 2.000 κάθε χρόνο? Και έχουμε ανάγκη 10.000 εκεί. Ή δεν έχουμε ανάγκη 10.000. Τρίτον, και γιατί σημαντικό. Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε για ένα χρόνο, κύριε Φίλη. Στην τετραετία σας λέω αυτά. Το πρόγραμμα αφορά την τετραετία. Με το δικό σας πρόγραμμα όμως, μόνο χωροφύλακες θα πάρουμε, λέει, τίποτε άλλο.
Είναι δυνατόν κουβεντιάζουμε έτσι. Αναγκαίους για την ασφάλεια του πολίτη. Χωροφύλακες το λέτε γιατί έχετε μια απέχθεια στην αστυνομία. Καμία απέχθεια. Γι' αυτό το λέτε. Είμαι χωριάτη. Γι' αυτό το λέτε. Είμαι χωριάτη. Όχι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Σου λέει τι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία να κάνει. Θα πάρει χωροφύλακες. Θα τους πάρετε με εξετάσεις ΑΣΕΠ ή με το γνωστό σύστημα των ομάδων που παίρνατε όσο ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Το συγκεκριμένο τώρα. Θα καταργήσουμε και το ΑΣΕΠ. 4.500 θα το πιάσει η Αυγή τώρα θα δείξει ότι θα καταργήσουμε και το ΑΣΕΠ. 4.500 εκπαιδευτικοί θα τους πάρετε ή όχι. Θα προχωρήσει τι το πρόγραμμα κύριε Φίλη, το των 15.000 εκπαιδευτικών στην τριετία για το δημόσιο. Είναι αναγκαίοι. Παίρνουμε κάθε χρόνο 25.000 αναπληρωτές. Διαλύεται το σύστημα το εκπαιδευτικό. Θέλουμε 15.000 να λειτουργήσει τώρα μόνιμους διορισμούς. Στους τομείς που σας είπα, προφανώς συμπεριλαμβανομένης της παιδείας. Όχι, και θα εφαρμόσουμε προγράμματα κινητικότητας στο δημόσιο, προκειμένου εκεί που υπάρχουν κενά να καλυφθούν. Κύριε Χατζηδάκη, έχω μια ευαισθησία ότι υπήρξα υπουργός και μετά από 10 χρόνια τα σχολεία λειτουργήσανε στην ώρα τους με καθηγητές και βιβλία. Και λέω, πήραμε 25.000 αναπληρωτές. Τώρα θα αντικαταστήσουμε ένα μέρος των αναπληρωτών με μόνιμους διορισμούς. Διότι με αναπληρωτά τα σχολεία δεν λειτουργούν όπως θέλουμε. Έχουν προβλήματα λειτουργίας. Θα πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Θέλουμε 15.000 στην τριετία. Θα τους πάρουμε. Δεν θα υπάρξουν κενά στην παιδεία, κύριε. Δεν υπάρχουν κενά στην παιδεία. Δεν θα υπάρξουν. Τρώμε το ΕΣΠΑ για τους αναπληρωτές. Τρώμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Που το είναι... ΕΣΠΑ τι σας νοιάζει, είπατε ότι δεν είναι ελληνικά λεφτά. Εσείς το είπατε προηγουμένως. Δεν ακούω τι λέω. Το ΕΣΠΑ είναι για χρήματα που έχετε. Μόνο σας τα λέτε μόνο. Κύριε φίλοι, είναι από τους αναπληρωτές ή αναπληρωτές θα πάνε σπίτι τους. Όχι. Ένα μέρος αναπληρωτών θα μειωθεί βεβαίως. Θα πάνε σπίτι τους ένα μέρος. Βεβαίως, αυτά πάνε μόνο με προσωπικό. Που πολλοί μπορεί να είναι από τους αναπληρωτές με τα μόρια τους. Άρα λοιπόν κάποιοι από τους αναπληρωτές θα γίνονται μόνιμοι. Βεβαίως. Ανάλογα με τα μόρια που έχουν. Και αναλόγως των αναπληρωτών θα πάνε προσωπικό. Και κάποιοι άλλοι θα πάνε. Θα δούμε. Αναλογία 1:5. Όχι, δεν έχει, θα δούμε. Θα πάνε σπίτι τους. Δεν κάνω εγώ τώρα εξαγγελίες συνολικές. Αλλά υπήρξατε υπουργός παιδείας. Και είπατε. Παίρνουμε 25.000 αναπληρωτές, δεν μπορούμε να δούμε με αναπληρωτές. 25.000 αναπληρωτές. Σωστό είναι ότι θέλουμε μόνιμο προσωπικό. Σωστό είναι. Και ξεκινάμε μόνιμο προσωπικό. Το μόνιμο θα αλλάξει αυτή η σχέση. Ρωτώ. Θα αλλάξει η σχέση. Μάλιστα. Για όσους πληρούν τα κριτήρια. Βεβαίως. Μάλιστα. Ορίστε κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Το 1:5 υπενθυμίζω είναι κάτι που ίσχυσε για χρόνια στη χώρα. Δεν είδα να καταρρεύσει ο στρατός ούτε. Στα μνημόνια θέλετε να πείτε. Ναι, αλλά κάνουμε μια πολιτική. Μα δεν κατέρευσε το δημόσιο σύστημα. Κάνουμε... Είχαμε 25% μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα πού, στην υγεία και στην εκπαίδευση. Φύγανε 40.000 εκπαιδευτικοί στα μνημόνια. Δεν καταλάβετε, κύριε Φίλη, πολύ απλά τι ότι είναι διαφορετικές προτεραιότητες. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα να μπει μπροστά η οικονομία. Εσείς δίνετε προτεραιότητα. Μπει μπροστά η οικονομία με διάλυση τη εκπαίδευση. Θα συνεχίσετε την πολιτική Συγγνώμη. Που καταδικάστηκε από του Έλληνες πολίτες, των ψευτό επιδομάτων και των ψευτό διορισμών. Ψευτό ξανά λοιπόν, εντάξει. Έχετε λοιπόν τη γνώμη, κύριε Χατζηδάκη, ότι μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία με διάλυση της εκπαίδευσης και της υγείας? Εσείς έχετε την εντύπωση, κύριε Φίλη, ότι θα λειτουργήσει η οικονομία όταν είμαστε πρωταθλητές στους φόρους και όταν είμαστε πάντως επενδύσεις? Δηλαδή, τι άλλο θα γίνει, δηλαδή, για να το πιστέψετε ότι είστε σε τελείω λάθος κατεύθυνση και ότι η χώρα θα βουλιάξει άφθαντρη με αυτά που κάνετε? Κύριε Χατζηδάκη, αν συνεχιστεί, δηλαδή, αν ομιγαίνει το εκλέγεται πάντα. Πέρασε ένα πρόγραμμα που είχε και σκληρά μέτρα, μνημονιακό. Φτιάξαμε δημοσιονομικό χώρο. Και με βάση αυτό το δημοσιονομικό χώρο, σε συνεννόηση και με τους δανειστές, προχωρούμε σε συγκεκριμένες διορισμούς μόνιμους στο δημόσιο. Χωρίς δημόσιο, ενώ χωρίς κοινωνικό κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανάπτυξη. Αφού λοιπόν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη για διορισμούς στο δημόσιο, γιατί το υπερπλεώνασμα αντί να το δίνετε δεξιά και αριστερά, δεν το δώσατε όλο για διορισμούς? Γιατί σας βλέπω πολύ εγχωμένο με τους διορισμούς. Γιατί δεν το δώσατε όλο εκεί? Θα ακούσετε κάτι. Λέτε ότι πάει, καταστρέφεται η υγεία, καταστρέφεται η παιδεία, καταστρέφονται όλα. Και εσείς τα λέγατε προηγουμένως. Μην δίνετε τα λεφτά πέρα εδώ. Είναι εύλογο το ερώτημα του κυρίου Χατζηδάκη. Γιατί δεν χρηματοδοτήσατε μόνιμους διορισμούς αντί να μοιράσετε πετσοκομμένα επιδόματα? Ξανά λοιπόν, δεν ακούτε. Τι λέω. Τα ακούω, αλλά ρωτώ. Υπήρχε απαγόρευση διορισμών στα χρόνια των μνημονίων. Απαγόρευση. Τελείωσαν τώρα και ένα χρόνο. Τώρα λοιπόν λέμε, προχωράμε με πρόγραμμα. Όχι τώρα, όταν μοιράσατε τα επιδόματα. Μα τώρα προχωράμε σε διορισμούς, σας λέω. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα διορισμών συγκεκριμένων. 4.500 στην ειδική αγωγή. Νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Απλώς έγινε τώρα, αυτό... στο Μέγαρο Μουσικής τώρα. Συγγνώμη. Όχι, αντίθετα. Να μιλάμε με κάποια. Καταλαβαίνετε τώρα, συγχρονιζόμαστε. Το πρόγραμμα αυτό των διορισμών είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Είναι τα κονδύλια μέσα. Θα μπουν οι άνθρωποι, θα πιάνουν τη δουλειά τους. Αν τους αφήσετε. Και αν αφήσετε τα παιδιά της ειδικής αγωγής με τα μεγάλα προβλήματα και τις οικογένειες. Που αγώγησαν τα παιδιά τους. Λόγος τιμής του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό. Σας το έχω πει
Τρεις φορές μέχρι τώρα. Ναι, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν, κύριε Ματζηδάκη. Και εγώ αυτά που είδα τα δικά σας νούμερα πόσο βγήκαν. Σας απίδησε, όλα αυτά που είχατε πει πριν το 2014. Όλα αυτά που λέτε κάθε μέρα. Όλα αυτά που λέτε τώρα. Κάνε εντύπωση όμως ότι όλα αυτά που λέτε. Κάθε λέξη του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι κάθε λέξη του προγράμματος του Διεθνούς Νομαδικού Ταλέντου. Προφανώς αυτά λέτε. Δεν θέλουμε δημόσιο. Εμείς θέλουμε δημόσιο το οποίο να είναι. Δεν είπα ότι δεν θέλουμε δημόσιο. Τι θέλετε ακριβώς. Είπα ότι θέλουμε μικρότερο ένα θέλετε. Αποτελεσματικό θέλετε μικρότερο, και μικρότερο. Ευέλικτο δημόσιο που εντάξει, να υπηρετεί τον πολίτη. Μικρότερο. Τι σημαίνει μικρότερο. Θέλουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Ότι θα δώσουμε ένα κομμάτι της χώρας. Ξέρω ένα λεπτό. Το μόνο που δεν έχετε πει. Θέλουμε, επαναλαμβάνω, προσωπικό στα νοσοκομεία, προσλήψεις, γιατρούς. Όλοι οι διευθυντές λέτε ότι είναι. Συμφωνώ. Θέλουμε νεότερο προσωπικό. Κύριε Φίλη, απαντήστε. Λέτε όλα αυτά παριστάνοντας τον κατήγορο. Κανέναν κατήγορο. Την αγωνία του πολίτη εκφράζω όπως και στην πλευρά σας. Ότι έχετε βουλιάξει την οικονομία. Τη βουλιάξαμε. Έχουμε ανάπτυξη μετά από τόσα χρόνια για πρώτη φορά και τη βουλιάξαμε. 2% ανάπτυξη. Δεν το είδατε. Μεγαλώσει το χάσμα με τις άλλες χώρες της Ευρώπης στα χρόνια σας ή δεν μεγάλωσε. Μεγάλωσε και μεγάλωσε πολύ. Συγγνώμη. Γιατί η Ελλάδα πήγε με ρυθμούς και λόγους. Πότε γίνεται βουλευτής και υπουργός, κύριε Χατζηδάκη. Στα μνημόνια δεν γίνεται. Το οποίο πότε ξέρω, έγινε τον ΚΑΠ το μεγάλο. Είναι στα μνημόνια δεν έγινε. Πότε έπεσε 25% το ΑΕΠ στην Ελλάδα. Λοιπόν. Στα μνημόνια στις δικές κυβερνήσεις δεν έγινε. Ελάτε τώρα λοιπόν. Αμνήμονες θα γίνουμε. Καθόλου. Λωτοφάγοι θα γίνουμε. Ελάτε τώρα. Χρεοκοπία φτιάξαμε. Ο κόσμος ξέρει ότι εγώ όταν πήγα υπουργός ανάπτυξης είχε ύφεση 7%. Έδωσα ανάπτυξη 1%, ήρθε ο κύριος Βαρουφάκης και οι υπόλοιποι και ξαναβουλιάξατε τη χώρα με στοιχεία της Ελστάτ. Πότε έγινε, τώρα ποια χρονιά. Το 2014. Δεν υπάρχει 1% ανάπτυξη. Εσείς τώρα είπατε ότι δεν καταργήθηκε. Δεν υπάρχει 1% ανάπτυξη. Σιγά μην κολώνετε σε αυτό. 0,8 κύριε Χατζηδάκη. 0,8 ρε. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει 1%. Πάμε παρακάτω.